Οι συνέπειες του Ρωσικού πολέμου φτάνουν στον Αρκτικό κύκλο. Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία κατά των διακινητών στη Μεσόγειο. Και η ιδιαίτερη πορτογαλική πολιτική για τα ναρκωτικά. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαίο. Οι συνέπειες του Ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας μπορούν να γίνουν αισθητές μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Αν και το αρχιπέλαγος ανήκει στην Νορβηγία, μια συνθήκη του 1920 δίνει στη Ρωσία το δικαίωμα εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Στο αρχιπέλαγος αυτό ζουν άνθρωποι με 50 διαφορετικές εθνικότητες και μεταξύ αυτών πολλοί Ρώσοι. Οι εντάσεις είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Πλησιάζουμε στο αρχιπέλαγος του Σφάλμπαρντ. Η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής είναι το Λόγκιαρμπεν, γνωστό και ως ο βορειότερος οικισμός της γης. Αλλά ακόμη και εδώ, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία είναι αισθητές. Ο Ρόνι Μπρούνφολ είναι διευθυντής του Visit Svalbard, του τοπικού οργανισμού τουρισμού. Πριν από τον πόλεμο, συνεργαζόταν με μια ρωσική εταιρεία που βρίσκεται στην περιοχή. Τώρα αυτή η συνεργασία έχει παγώσει. Η σχέση μεταξύ ανθρώπων και εταιριών ήταν πολύ στενή. Έτσι, το Φεβρουάριο του 2022 η κατάσταση ήταν τεταμένη τόσο στην περιοχή όσο και μεταξύ των εταιριών. Οι Νορβηγοί συνήθιζαν να οργανώνουν εκδρομές στους ρωσικούς οικισμούς στο Σφάλμπαρντ. Τώρα δεν ενθαρρύνεται κανείς να τις επισκεφθεί. Συναντάμε τον Άριλτ Όλσεν, δήμαρχο εκεί. Ο Όλσεν φοβάται ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις και στην περιοχή. Ένας λόγος θεωρεί πως είναι ότι πολλοί στους ρωσικούς οικισμούς έχουν οικειοποιηθεί την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Βλέπω τις ίδιες δηλώσεις που κάνει το Κρεμλίνο να γίνονται και επίσημα από τον Μπάρεντσμπουργκ. Και παρατηρώ και έναν κοινό μηχανισμό προπαγάνδας. Στις 9 Μαΐου, για παράδειγμα, οι κάτοικοι του ρωσικού οικισμού διοργάνωσαν μια στρατιωτικού τύπου παρέλαση νίκης. Τέτοιες ενέργειες σε νορβηγικό έδαφος εκλαμβάνονται ως πρόκληση από πολλούς κατοίκους. Το Μπάρεντσμπουργκ, με το ανθρακοριχείο και την τουριστική βιομηχανία του, ανήκει εξ ολοκλήρου σε μια ρωσική κρατική εταιρεία. Ο Δμήτρη Νεγκρούτσα εργάζεται σε αυτή, όπως άλλωστε όλοι εδώ. Είναι ο συνοδός μας και μένει μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Αρκετά γρήγορα γίνεται σαφές ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλούν για πολιτική εδώ. Μας λένε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν διακόψει τον εφοδιασμό τους. Ευτυχώς, χάρη στη διπλωματία, καταλήξαμε σε συμβιβασμό, ο οποίος μας επέτρεψε να συνεχίσουμε την προμήθεια τροφίμων και εξοπλισμού. Φυσικά, κάποιες απαγορεύσεις καταργήθηκαν και κάποιες ισχύουν ακόμη. Έτσι, δεν μπορούμε να φέρουμε, για παράδειγμα, ρωσικά προϊόντα και κάποια άλλα είδη εξοπλισμού. Η Αρκτική, με τους πόρους της και τις νέες θαλάσσιες διαδρομές, είναι ζωτική σημασία για το Κρεμλίνο, το οποίο προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή του εδώ. Παρά τον πόλεμο, η Ρωσία σχεδιάζει να επενδύσει σε νέα ερευνητικά προγράμματα και στον τουρισμό. Ωστόσο, ο πόλεμος θα μπορούσε να έχει συνέπειες σε περιοχές που το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη προβλέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εμποδίσει την παράνομη έλευση μεταναστών στην Ευρώπη μέσω των επικίνδυνων οδών της Μεσογείου και είναι έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το πετύχει. Έχει υποσχεθεί έτσι στην Τινησία σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως βοήθεια προκειμένου να ανακόψει τις βάρκες των διακινητών. Αλλά οι επιχειρήσεις των διακινητών συνεχίζουν και μάλιστα ανθούν. Ο Νουρεντίν Λεβάμπη ψαρεύει κοντά στο Σφάξ εδώ και μία δεκαετία. Θεωρεί ότι τα πράγματα άλλαξαν φέτος την Άνοιξη, όταν άρχισαν να παρατηρούν βάρκες γεμάτες ανθρώπους με προορισμό την Ευρώπη. Όταν ο καιρός είναι κακός, οι ψαράδες τους προειδοποιούν να γυρίσουν πίσω, αλλά λίγοι ακούν. Βρίσκουμε πτώματα στη θάλασσα, μπλέκοντας τα δίχτυα μας. Καλούμε την ακτοφυλακή. Είναι απέσιο, δεν μπορείς να δουλέψεις έτσι. Άνθρωποι είναι σαν εμάς.
تحس بالسيفن عليك ما بتنش تعمل حد شيره الرخلة. Οι περισσότεροι από όσους θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μεσόγειο, ξεκινούν από εκεί. Στις προσπάθειές τους έχασαν τη ζωή τους πάνω από 2.000 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να μαζέψουν όλα τα πτώματα που ξεβράζονται στην παραλία. Κατά μήκος της ακτής, χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για μια θέση σε μια βάρκα. Ο Σουσούντ Σάγκνε είναι από την Μπουρκίνα Φάσο. Γνωρίζει τους κινδύνους, αλλά δηλώνει αποφασισμένος να προσπαθήσει να φτάσει στην Ευρώπη. Η μόνη μου ελπίδα είναι η Ευρώπη. Κάνω τα πάντα για τη μαμά μου. Θέλω να γίνει λίγο ευτυχισμένη για πρώτη φορά στη ζωή της. Επιζώντες ναυαγίων καταλήγουν συχνά σε αυτό το νοσοκομείο. Η γιατρός Ράμπια Χαμντάουι λέει ότι έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη πρόσφατα. Καταφθάνουν πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα. Δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ έχουμε και ελλείψεις στα πάντα, φάρμακα και εξοπλισμό. Η κατάστασή μας ξεπερνάει. Εκείνοι που οργανώνουν ακόμη τη φυγή τους, επικεντρώνονται στο να εξασφαλίσουν μια θέση σε μια βάρκα. Οι διακινητές έχουν απλώσει τα δίχτυα τους και στις φαξ. Ένας από αυτούς είναι μάλιστα διατεθειμένος να μας μιλήσει, αρκεί να μην καταγράψουμε το πρόσωπό του. Το κάνω μόνο για τα χρήματα. Είναι απλό, μεταφέρουμε τους μετανάστες στην Ευρώπη. Το τι θα κάνουν εκεί είναι δικό τους θέμα. Συχνά στριμώχνουν 40 άτομα σε μια μικρή βάρκα. Ένα τέτοιο ταξίδι θα τους αποφέρει περίπου 40.000 ευρώ. Και δεν είναι οι μόνοι που βγάζουν λεφτά από αυτό. Οι δικοί μας ελέγχουν όλη την περιοχή της παραλίας. Κάποιοι έχουν άμεσες διασυνδέσεις στην ασφάλεια. Αυτοί θα μας πούν πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πληρώνουμε μέχρι και 10.000 ευρώ για αυτή την υπηρεσία. Τον Σουσούντ όμως δεν τον ενδιαφέρει το ποιος θα βγάλει τα λεφτά. Πρέπει να μαζέψει μερικές εκατοντάδες ευρώ ακόμη, κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Και μετά θα έχει το απαραίτητο ποσό για να ανέβει στη βάρκα και να ξεκινήσει το ρυψοκίνδυνο ταξίδι του για την Ευρώπη. Πριν από 20 χρόνια, η Πορτογαλία είχε αποποινικοποιήσει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μόνο οι ντίλερ έρχονται αντιμέτωποι με ποινικές κυρώσεις. Αυτό ισχύει και στο Πόρτο, στον βορρά της χώρας. Αν και για τους ειδικούς η πορτογαλική νομοθεσία για τα ναρκωτικά είναι υποδειγματική, πολλοί Πορτογάλοι έχουν διαφορετική γνώμη. Καψαλισμένα αλουμινόχαρτα, σύριγγες και αίματα. Μερικά από τα ίχνη που αφήνουν πίσω τους χρήστες ναρκωτικών στους δρόμους και τα πάρκα του Πόρτο. Ο Κριστιάνο Σίλβα ζει στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, σε μια μεσοαστική γειτονιά, η οποία έχει γίνει στέκη τοξικομανών. Είναι ασέβεια προς την κοινωνία. Καταναλώνουν ναρκωτικά με στη μέση του δρόμου. Αν δεν θες να το βλέπεις, πρέπει να αλλάξεις πεζοδρόμιο. Και αν πεις και τίποτα, θυμώνουν. Η Πορτογαλία αποποινικοποίησε όλα τα ναρκωτικά το 2001, ανεξάρτητα από το πόσο επικίνδυνα ήταν. Όσοι έχουν στην κατοχή τους ποσότητα που δεν ξεπερνά τη δόση για 10 ημέρες, πρέπει να πληρώσουν μόνο πρόστιμο. Οι dealers είναι οι μόνοι που πάνε φυλακή. Συναντάμε τον αστυνομικό Χιούγκο Μορέιρα σε μια περιοχή που γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Μας βρίζουν λόγω της κάμερας, έτσι κάνουμε λήψεις κρυφά με τα κινητά μας. Πλησιάζουμε με προσοχή. Εκεί πίσω συναντιούνται, καλύτερα να μην πάμε, μπορεί να γίνουν επιθετικοί. Το εμπόριο, το οποίο είναι ακόμη παράνομο, γίνεται κρυφά. Επίσης και η κατανάλωση σε ανοιχτό χώρο δεν επιτρέπεται, αλλά σπάνια έχει νομικές συνέπειες. Όσοι συλλαμβάνονται κάνουν αποτοξίνωση και κέντρα όπως αυτό υποτίθεται απευθύνονται στους χρήστες του δρόμου. Ωστόσο είναι το μοναδικό σε ολόκληρο το Πόρτο. Η Νταϊάννα Κάστρο, ψυχολόγος, θεωρεί ότι δίνει κίνητρο ο νέος νόμος να αναζητήσουν θεραπεία όσοι χρειάζονται. Cuando tienes el consumo
Όταν η χρήση είναι ποινικοποιημένη, τότε οι χρήστες δεν ζητούν βοήθεια. Αφού θεωρούνται εγκληματίες και όχι άνθρωποι που απλά χρήζουν βοήθειας. Υπάρχουν ελλείψεις σε εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας. Οι επικριτές εκφράζουν το φόβο τους για τη δημόσια ασφάλεια. Για την Πατρίσια Ραπαζότε, η κατάσταση είναι αφόρητη. Είναι η περιφερειάρχης του Ραμάλντε, μίας από τις πιο προβληματικές γειτονιές στο Πόρτο. Αυτό το αίσθημα φόβου που γυρνάς να δεις αν κάποιος σε ακολουθεί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε περισσότερη αστυνόμευση στους δρόμους. Το Συνδικάτο των Αστυνομικών ζητά επίσης αυστηρότερα μέτρα. Κάνουμε τη δουλειά μας, περιπολούμε, αλλά αν δεν υπάρχουν συνέπειες, χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις για τους χρήστες, όπου θα κάνουν υποχρεωτική θεραπεία, με αρκετούς πόρους και επαγγελματίες που θα αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους. Μετά από μία 20ετία φιλελεύθερης πολιτικής για τα ναρκωτικά, ήρθε η ώρα για δράση, λέει ο Κριστιάνο Σίλβα. Μεριμνώντας για τους χρήστες, θεωρεί πως δεν πρέπει κανείς να ξεχνά την προστασία των κατοίκων. Ο κατώτατος μισθός στην Ευρώπη είναι πολύ άνισα κατανεμημένος. Ανέρχεται σε περίπου 12 ευρώ στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ σε πολλές άλλες χώρες κινείται κάτω από 5 ευρώ. Στην Ισπανία έχει αυξηθεί στα 6,5 ευρώ, όμως δεν αρκεί για πολλούς Ισπανούς, κυρίως αγρότες. Η δουλειά τους είναι το πότισμα καλλιεργιών, μανταρινιών και λεμονιών. Αυτοί οι δύο εργάτες βγάζουν 1.080 ευρώ το μήνα, τον κατώτατο μισθό στην Ισπανία. Για τον εργοδότη τους, ένα τεράστιο ποσό. Η κυβέρνηση πρέπει να μας βοηθήσει κάπως, ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε τους μισθούς, αλλά να μην έχουμε δυσανάλογο κόστος. Ο πληθωρισμός αύξησε τις τιμές των λιπασμάτων, η ξηρασία μείωσε το νερό και οι μισθοί αυξήθηκαν. Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν καταλήγουν στους αγρότες. Σε όλη την Ευρώπη, η κατανάλωση μειώνεται. Στη Γερμανία, λένε, οι πωλήσεις λαχανικών και φρούτων έχουν μειωθεί κατά 15%. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες και η κατανάλωση μειώνεται. Στο Άχο Ιμπέριο, κοντά στο Αλικάντε, όλα γυρίζουν γύρω από το σκόρδο. Και εδώ οι εργαζόμενοι πληρώνονται πλέον με τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός είναι μάλλον περιορισμένος. Είναι αρκετά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Φταίνε οι υψηλές τιμές. Αν ήταν χαμηλότερες, θα ήμασταν καλύτερα. Η πτώση της ζήτησης και το υψηλότερο κόστος. Αυτό είναι που έχει τις συνέπειες. Επειδή οι πωλήσεις μειώθηκαν και το κόστος αυξάνεται, αναγκαστήκαμε να κάνουμε απολύσεις. Στο συνδικάτο UGT στη Μανδρίτη δεν έχουν φτάσει ωστόσο οι πληροφορίες περί απολύσεων. Η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού θεωρείται για την ώρα μεγάλο βήμα. Εδώ και 6 χρόνια έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρόκειται για έναν τρόπο αναδιανομής του πλούτου και βελτίωση τη ζωή για πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένων στην Ισπανία. Το κατά πόσο η εισαγωγή κατώτατου μισθού στην Ισπανία έχει ως συνέπεια απολύσεις δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ένα πράγμα ωστόσο είναι ξεκάθαρο. Η ανεργία δεν μειώνεται πλέον τόσο σταθερά στην Ισπανία όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χάνονται λοιπόν όντως θέσεις εργασίας σε κάποιους τομείς. Το πρόβλημα για τους Ισπανούς αγρότες, ειδικά στο Νότο, εντοπίζεται αλλού. Η εισαγωγή κατώτατου μισθού φαντάζει σωστή. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει φρούτα και λαχανικά από τρίτες χώρες όπως το Μαρόκο. Και εκεί οι εργάτες βγάζουν από όσο ξέρω μόνο 3 ευρώ την ημέρα κάποιες φορές. Για πολλούς εργάτες η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν απαραίτητη. Ωστόσο, πολλές εταιρείες, ιδίως στη Γεωργία, έχουν δυσκολίες να ανταπεξέλθουν.
Και γι' αυτό ενδέχεται τη λύση να δώσουν οι μηχανές, αντικαθιστώντας τα εργατικά χέρια. Αυτά ήταν τα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Στείλτε μας ιδέες και σχόλια και βέβαια ακολουθήστε μας στην DW Greek, στη νέα ιστοσελίδα μας, στο Facebook και στο YouTube. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.